Επικίνδυνα αγροτοχημικά σκευάσματα που επίσημα έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία ακόμη και από το 1985 είναι πιθανό να κυκλοφορούν ακόμη στην Κρήτη, είναι αυτά που χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε δολώματα τα οποία αποδεκατίζουν την άγρια πανίδα του νησιού όσο και οι κόσει τα ζώα, όπω διαπιστώνει εκ νέου έρευνα του Μουσείου Φυσική Ιστορία Κρήτη που διεξάγεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματο έναντι στην παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων. Δυστυχώ, ακόμα στην Κρήτη, όχι μόνο βέβαια στην Κρήτη, χρησιμοποιούνται δηλητηριασμένα δολώματα για, την, για να θανατωθούν αδέσποτα ζώα. Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από τοξικολογικέ εξετάσει που διενεργήθηκαν μετά τη συλλογή δειγμάτων από ζώα και πτηνά που βρέθηκαν δηλητηριασμένα στο Ψιλορίτη, στο Ροσδίκτη και τα Αστερούσια τα τελευταία τρία χρόνια μόνο σκόπιμα κάποιο μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αυτά σε δολώματα για να δηλητηριάσει ίσως κάποια άγρια ε, ζώα, που αυτό είναι έγκλημα για μένα. Μόλι σήμερα το πρωί εντοπίστηκε ένα ακόμη νεκρό, πιθανότατα δηλητηριασμένο από δόλωμα σκυλί κοντά στο καταφύγιο των άγριων πτηνών του Στρούμπουλα. Ένα κλιμάκιο από το δασονομείο και την κτηνιατρική υπηρεσία. Ε, επισκεφτήκαμε την περιοχή, συλλέξαμε δείγματα για τοξικολογική και επιδημιολογική ε, έρευνα. Δέκα από τα 32 δείγματα που συγκεντρώθηκαν μέσα στο 2012 βρέθηκαν θετικά ως προς την ύπαρξη δραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται. Ως φυτοφάρμακα. Όλα σχεδόν είναι δηλητήρια, αλλά μερικά είναι εξαιρετικά δραστικά. Αυτά λοιπόν τα χρησιμοποιούν ε, τοποθετώντα στι λεγόμενε φόλε. Από την πλευρά του, οι αγρότε τη Κρήτη διευκρινίζουν ωστόσο ότι οι απαγορευμένε ουσίε που ενοχοποιούνται δεν χρησιμοποιούνται πλέον στι καλλιέργειε ούτε κυκλοφορούν στο εμπόριο. Αυτά τα σκευάσματα δεν έχουν λόγο να τα αγοράσουν πλέον ούτε να τα ψάξουν να τα βρουν. Κάνουμε τη δουλειά μα με σκευάσματα εγκεκριμένα, και σα είπα, αυτό φαίνεται από τι αναλύσει υπολοιμμάτων των προϊόντων που πουλάμε. Οπωσδήποτε γίνεται σκόπιμα, δεν το συζητάμε δηλαδή αυτό, και γι' αυτό το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο. Οι εργαστηριακέ εξετάσει έγιναν σε 32 νεκρά ζώα και 45 δηλητηριασμένα δολώματα που εντοπίστηκαν από ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, τα οποία επισκέπτονται μαζί με του εκπαιδευτέ του μία φορά το χρόνο την Ελλάδα. Ο αριθμό των νεκρών ζώων αυτή τη φορά ήταν τριπλάσιο σε σύγκριση με τα ευρήματα που είχαν προκύψει το 2011. Αυτό από μόνο του βέβαια είναι πρόβλημα και ηθικό και... αλλά δημιουργεί και ένα τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα διότι τα, τα πεθαμένα αυτά ζώα τα τρώνε άλλα ζώα, πτωματοφάγα, τα οποία πεθαίνουν επίσης και έτσι έχουμε πολλούς θανάτους ε, πτωματοφάγων ζώων ε, ιδιαίτερα απειλούμενων όπως είναι και οι γήπες. Η χρήση των δηλητηριασμένων δολωμάτων πέρα από εγκληματική πράξη συνιστά και σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, προειδοποιούν οι επιστήμονε.